Τρία ζητήματα θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν, να χαιρετήσουμε κι εμείς την απόφαση των συμβολογράφων να συνεχίσουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, που δείχνει ότι δεν τσίπησαν, δεν έπεσαν στις παραπλανητικές παγίδες που έστησε η κυβέρνηση σε μια κατεύθυνση να ενισχύσει τις μεγάλες συμβολογραφικές εταιρείες, τις πολυεπαγγελματικές εταιρείες, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτών των εταιριών. Το δεύτερο ζήτημα, για την υπουργική τροπολογία, για το καλάθι του Άι Βασίλη. Θα ψηφίσουμε παρόν. Ξέρετε, οι εργαζόμενοι σήμερα, οι άνεργοι έχουν ανάγκη από δουλειά. Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από μισθούς για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Πότε με το καλάθι της νοικοκυράς, πότε με το καλάθι του νονού, τώρα με το καλάθι του Άι Βασίλη. Ποιοι εσείς που με τις απάνθρωπες πολιτικές σας έχετε οδηγήσει τον πατέρα, τη μάνα, να μην μπορεί να δώσει μια χαρά στα παιδιά της, στα παιδιά τους, τις ημέρες των Χριστουγέννων. Είναι απαράδεκτη η τακτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι άκρος υποκριτική σε μια προσπάθεια να το παίξει φιλές πλαχνή απέναντι στα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν με την ακρίβεια. Αυτό λοιπόν που ζητάνε οι εργαζόμενοι είναι μισθούς, ζητάνε δουλειές, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, να καταργηθούν οι ειδικοί φορείς στα καύσιμα, να καταργηθεί ο έμφυα, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία επαναφέρεται, την επαναφέρεται μέσα από τα χρωματιστά χαράτσια. Αυτά ζητάει σήμερα η ελληνική λαϊκή οικογένεια. Και αντί αυτού προσπαθείτε να διασκεδάσετε τον πόνο και την αγωνία αυτού του λαού. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τα μέτρα για την οπαδική βία. Ξέρετε, το πραγματικό δίλημα είναι αθλητισμός χωρίς φιλάθλους, όπως επιλέγει η κυβέρνηση, ή αθλητισμός χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα που υπηρετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σταματήστε λοιπόν να ρίχνετε κροκοδίλια δάκρυα. Σταματήστε σαν να πέφτετε από τα σύννεφα για τις εξελίξεις αυτές. Τα παζάρια, οι ανταγωνισμοί μεγαλοεπιχειρηματιών είναι εκείνα που γεννούν τους οπαδικούς στρατούς, τη βία, τις δολοφονίες, τη διαφθορά. Είναι το ζωφηρό αποτέλεσμα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και όσα νομοσχέδια, όσες συμβάσεις και αν ήρθαν, όποια αυστηροποίηση ποινών και αν έγινε, το φαινόμενο της οπαδικής βίας δεν αντιμετωπίστηκε. Αντιθέτως, συνεχώς φουντώνει. Δοκιμασμένες συνταγές που δεν λύνουν το πρόβλημα. Η καταστολή αναζωπυρώνει την ένταση, τη βία, το χουλικανισμό, που μεταφέρεται και εκτός του γηπέδου. Άλλωστε, το ζούμε στη χώρα μας. Το ίδιο συμβαίνει στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές και στον υπόλοιπο κόσμο. Το φαινόμενο λοιπόν της οπαδικής βίας, οι οπαδικοί στρατοί και μέσα σε αυτούς φασιστικές και εγκληματικές συμμορίες που δρούν ανενόχλητες, είναι σύμφυτα με την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό και πολλές φορές διαπλέκονται, ή πολλές φορές, τις περισσότερες φορές διαπλέκονται με οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις. Είναι πλέον καιρός η νεολαία, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί των ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα φαινόμενα να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διαφυλάξουν τον αθλητισμό ως κοινωνικό δικαίωμα και να πούνε όχι στον αθλητισμό εμπόρευμα που γεννά τη βία, την οπαδική βία και όλα αυτά τα φαινόμενα που βιώνουμε και βλέπουμε. Ευχαριστώ.